είστε και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν, δουλέψαμε όλοι μαζί που φυλάμε και όλοι μαζί. Και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο δυνατός. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Ο Κολοκοτρώνης μιλά στη Μίκα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πώς ήμεθα, ούτε ότι δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εμπαστούσαν τα κάστρα και τα σκόνια. Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Εις τον πρώτο χρόνο της επαναστάσεως υπήρχε μεγάλη ομόνοια και όλοι εντρέχαμε σύμφωνοι. Αλλά δεν επάσταση. Ήρθαν μερικοί και θέλησαν να γίνουν βαρβέριδες. Το κεφάλι. Από τότε άρχισε η δυσκολία. Μία από τις σκληρότερες συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων ήταν η προσφυγοποίηση μεγάλου μέρους του ντόπιου πληθυσμού. Χιλιάδες πρόσφυγες, χριστιανοί αλλά και μουσουλμάνοι, υποχρεώθηκαν να αφήσουν τον τόπο τους, φοβούμενοι για τη ζωή τους και να αναζητήσουν αλλού καλύτερη τύχη. Γράφει ενδεικτικά ο Μακρυγιάννης για τους πρόσφυγες από την Άκρη. Τότε πήγα στην Αγιά, όπου είχα στείλει τις ειδήσεις μου. Και εκεί πήγα τους δυστυχείς αρτινούς, που έφεραν ξυπόλοι τη δημιουργική μυστική. Και πέσαν όλοι στο αιμό μου για να τους σώσω. Ήταν όλες οι σημαντικές προσωπικότητες της Άκρης και πλήθος γυναικόπαιρα. Περίπου 500 οικογένειες. Ένας πρόσφυγας από τη Χίο λέει: Την άψη της οικογένειάς μας στο Άργος, αρρωστήσαμε όλοι από επιδημική αρρώστια. Και ενώ είμαστε μια δεκαμελής οικογένεια, αποτελούμε 5 αγόρια, 3 κορίτσια και τους γονείς μας, δεν ήταν κανείς υγιής από εμάς για να φροντίσει τους άλλους. Ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του γράφει. Αφού τελείωσε ο ζωγράφος από τα κάδρα, έστρωσε ένα μέρος του περιβολιού με μαύρα και άσπρα πετραδάκια της τάξης. Ζωγράφισα πρώτα ένα κύκλο, τριγυρισμένο από λόγχες. Αυτός ο κύκλος ήταν η πατρίδα, που ήταν τριγυρισμένος από τις λόγχες της τυραννίας τόσους αιώνες. Πιο κάτω, ζωγράφισα ένα σκυλί. Ήταν ο πιστός ο Έλληνας, που προστάτευε την ελευθερία της πατρίδας τόσους αιώνες, νηστικός και γυμνός στα χάνια. Σαν εκείνο το καλό σκυλί, που φυλάει τα πρόβατα από το λίγο. Πιο κάτω, είναι δύο τραγόπουλα και πολεμούν. Έτσι έμαθαν να πολεμούν και οι Έλληνες για να ελευθερώσουν την πατρίδα τους. Πιο κάτω είναι μια λαφίνα και βυζένει το λαφάκι της. Όταν έχουμε ομόνοια, έτσι μας βυζένει και εμάς η πατρίδα μας.